Μεθαύριο Τετάρτη, το εφετείο τη Λάρισα θα συζητήσει την αίτηση αναστολή για τα 10 χρόνια φυλακή που βαρύνουν την καθαρίστρια με το πλαστό απολυτήριο δημοτικού. Εμεί τώρα θα συνδεθούμε με το Βόλο και θα συνομιλήσουμε με την κόρη τη γυναίκα αυτή που έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα, κύριε Ζαχαρέα. Καταρχά, θέλω να σα πω ότι θα να σας συγχαρώ για τη μητέρα σα που επέλεξε μία έντιμη δουλειά να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια τα δυο τη παιδιά, εσά και τον αδερφό σα. Πρέπει να έχει σοκαριστεί, υποθέτω, όλη η οικογένεια με αυτό το οποίο έχει συμβεί. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια. Εννοείται πω είμαστε σοκαρισμένοι οικογενειακώ. Δεν πιστεύαμε αυτό για τη μαμά μα. Ε, την Τετάρτη εκδικάζεται η υπόθεσή τη. Ε, θέλουμε και ελπίζουμε όλοι να πάνε όλα καλά, να αποφυλακιστεί η μαμά μου, γιατί είναι μια αγωνίστρια τη ζωή. Μια αγωνίστρια από μικρό παιδάκι το οποίο μεγάλωσε σε ένα ορφανοτροφείο, που στην ουσία και το ορφανοτροφείο σε ένα παιδάκι είναι σαν μια φυλακή. Δηλαδή στην ουσία ήταν σε μια φυλακή και στα 53 τη χρόνια οδηγείται πάλι στη φυλακή για το λόγο το ότι ήθελε να αναθρέψει τα παιδιά τη. Θέλει να τα μεγαλώσουμε αξιοπρέπεια, να μην καταλήξουμε και εγώ και ο αδερφό μου σε ένα ορφανοτροφείο. Ήθελε να σπουδάσουμε. Ε, ήθελε να είμαστε αξιοπρεπεί άνθρωποι στην κοινωνία, να μην έχουμε κανέναν ανάγκη. Και αυτό το κατάφερε και είμαστε περήφανοι για τη μαμά μα. Από όσο ξέρω, είναι και ο πατέρα σα άρρωστο. Έχει κάποια προβλήματα υγεία, ναι. Άρα δηλαδή το βάρος έπεσε όλο στη μητέρα σας για να μεγαλώσει την οικογένεια σωστά. Εννοείται, η, ε, η μαμά μου είναι η ηρωίδα όλη τη υπόθεση. Η μαμά μου έτρεχε για μα, προσπαθούσε να αγωνιστεί να κρατήσει την οικογένεια, ε, να φέρει φαΐ στο σπίτι να φάμε. Και γι' αυτό έκανε αυτό που έκανε. Μπορεί να ήταν ένα λάθο, το κατάλαβε και η ίδια όπω και το είπε στο δικαστήριο. Αλλά μα το έκανε για να θρέψει δύο παιδιά και την καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί και εγώ μάνα είμαι. Και πιστεύω όλε οι μάνε του κόσμου καταλαβαίνουν τι θυσία μπορεί να κάνει μια μάνα για τα παιδιά τη. Ντρέπεται για αυτό που έχει κάνει. Γιατί ξέρει ότι ήταν ένα λάθο, αλλά όμω το έκανε για μα. Είχατε την αίσθηση, καθώ μεγαλώνατε, ότι η γυναίκα αυτή φροντίζει να μην σα λείψει τίποτα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν μα έχει λείψει κάτι. Και από την αγάπη μέχρι και, και, και τη φροντίδα και όλο. Και, και έχουμε πάει και στο σχολείο, στο σχολείο έχουμε κάνει και τι σπουδέ μα. Έχω τελειώσει σχολή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει προσπαθήσει για μας. Η μητέρα μου τους άλλους αγαπούσε τα γράμματα και γι' αυτό έβγαλε και το δημοτικό και συνεχίζει ακόμα και από εκεί μέσα που βρίσκεται να συνεχίζει στην πρώτη γυμνασίου. Και κάτι τελευταίο που θέλω να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έχει δείξει τη συμπαράσταση στη μητέρα μου και, στη μητέρα μου και, και την αγάπη του όλη. Ε, και ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα στις 28 του, στις 28 του μήνα. Να πληξτεί η μαμά μου και να γυρίσει και στη δουλειά της. Όλοι αυτό ελπίζουμε και κυρίως όταν την δείτε ξανά, όλοι μαζί, όλη η οικογένεια, να της κάνετε μια πολύ πολύ μεγάλη αγκαλιά. Αυτό θέλουμε γιατί, γιατί πλησιάζουν και οι γιορτές και θέλουμε να τις περάσουμε οικογενειακώς όλοι μαζί γιατί τι αξίζει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας αυτή.